Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κλιμακώνεται η ένταση στην ελληνική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου πλέει για δεύτερη μέρα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Ορουτσιρέι, συνοδεία πολεμικών σκαφών με την Τουρκία να εντείνει τις πιέσεις, συνεχίζοντας την προκλητική της τακτική. Νέες έρευνες προανήγγειλε η Άγκυρα δια του Υπουργού Εξωτερικών Μελβούτ Σαβούσογλου. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν ελληνικές δυνάμεις, με την Αθήνα να στέλνει το μήνυμα ότι δεν δέχεται εκβιασμούς. Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και για τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης μετά την πρωινή τηλεφωνική του συνομιλία με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και τη σύσκεψη που είχε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, όπου αποφασίστηκε να ζητηθεί η έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε την εξής ανάρτηση στο Facebook. Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μητσοτάκη προκειμένου να με ενημερώσει για τις εξελίξεις στις Έλληνα-Τουρκικές σχέσεις. Ήμουν απολύτως σαφής την ώρα που η Τουρκία προβαίνει σε παράνομες ενέργειες που αγνοούν πλήρως το διεθνές δίκαιο και παραβιάζουν ευθέως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διεξάγοντας έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αυτονόητη υποχρέωση της πολιτικής ηγεσίας είναι να μην εκπέμπει αντιφατικά μηνύματα τόσο προς την στρατιωτική ηγεσία, όσο και προς τους εταίρους μας και τη διεθνή κοινή γνώμη. Ζήτησα από τον κύριο Μητσοτάκη να σταματήσει να διαρρέει ανυπόστατα επιχειρήματα, όπως ότι οι έρευνες του τουρκικού σκάφους εμποδίζονται και ακυρώνονται από το θόρυβο των παρεκκείμενων τουρκικών πλοίων. Αυτό που μας απασχολεί δεν είναι η ποιότητα των τουρκικών ερευνών, αλλά το γεγονός ότι το Ρουτσιρέι παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε πλήρη εμπιστοσύνη στις ικανότητες των ενόπλων δυνάμεων, δηλώνοντας επίσης ότι όσο διαρκεί η κρίση, δεν θα προεμβαίνουμε στο έργο του. Ζήτησε επίσης από τον κύριο Μητσοτάκη να προκαλέσει άμεσα την έκτακτη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει σαφή θέση κατά δίκης της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και να συζητήσει κυρώσεις, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Απαιτείται η εθνική γραμμή και αργές σε εσωτερικό μέτωπο που έπρεπε από καιρό να έχει διαμορφωθεί, όπως επίμονε έχουμε υποδείξει στην επισήμαση αυτή, καταλήγει η δήλωση της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, κυρίας Φόφης Γεννηματά, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επανέλαβε όπως αυτοί στους οποίους η κυβέρνηση απευθύνεται για την αποκλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας και στους οποίους εμπιστεύεται την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι οι ίδιοι που περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ανάβουν τη φωτιά σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και τελικά υποθάλπτουν την επιθετικότητα της Τουρκίας για τα δικά του συμφέροντα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισήμανε στον Κυριάκο Μητσοτάκη πως το ΚΚΕ εκφράζει την ανησυχία του για τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση της ΕΟΣ, αφού πρόκειται για τμηματική οριοθέτηση που αφήνει διευκρίνιστο το τι ανήκει σε όποιον και σε όποιον από τη Ρόδο και ανατολικά μέχρι το Καστελόριζο και μειωμένη επίρρεια ακόμη και για την Κρήτη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΜέΡΑ25, ο κ. Βαρουφάκης πρότεινε στον Πρωθυπουργό, αντί για διμερή διάλογο, η Αθήνα να συγκαλέσει διεθνή διάσκεψη όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, για την επίλυση των προβλημάτων. Όπως δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος μετά την επικοινωνία που είχε με τον Πρωθυπουργό, κατέστησα σαφές ότι αντιμετωπίζουμε σαφέστατη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας. Η πρέπουσα αντιμετώπιση σε αυτή την πρόκληση είναι η διενέργεια νιοψία στον τουρκικό ερευνητικό σκάφος με αυτονόητη άσκηση εθνικής κυριαρχίας και η βήθησή του, αν δεν υπακούσει στις εντολές. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υπογράμμισε την ανάγκη υπεράσπισης του κεντρικού Αιγαίου, διακαού στόχο της Τουρκίας που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις κινήσεις του Ρουτσιρέι ως αντιπερασπισμό για να μετατοπιστεί η ελληνική γραμμή άμυνας των νησιών. Δεν θα δεχθούμε τελεσμένα, δεν θα δεχτούμε εκβιασμούς. Καλούμε την Τουρκία να αποχωρήσει από την ελληνική ΑΟΣ, είναι το μήνυμα της Αθήνας μετά τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Πρωθυπουργό. Μετά από τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζήτησα την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών με θέμα τη διευρυνόμενη τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα.
Το αίτημα διατυπώνεται σε συγκυρία, κατά την οποία υφίσταται σαφής τουρκική απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ελλάδα και την Κύπρο. Παρά την προσήλωση της χώρας μας στο διάλογο, επί τη βάση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, προσήλωση την οποία και τώρα επαναλαμβάνω, η Τουρκία αποφάσισε να επιδοθεί στη γνώριμη παραβατικότητά της. Απέδειξε και πάλι ότι οι δηλώσεις της περί ετοιμότητας για διάλογο ήταν ανειλικρινείς και προσχηματικές. Ότι αποστρέφεται τις σύγχρονες αντιλήψεις που διέπουν τα κράτη των 21ου αιώνα. Ότι ζει και ενεργεί στον 19ο αιώνα. Ότι εφαρμόζει πολιτική κανονιοφόρο. Ότι εμένει στον αποσταθεροποιητικό της ρόλο. Ότι δρά εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου. Ότι επιδιώκει να επιβάλλει τετελεσμένα. Να γίνω λοιπόν απολύτως σαφής. Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα. Δεν θα υπάρξει ανοχή στις απόπειρες της Τουρκίας. Απευθυνόμαστε προς όλους. Καθιστούμε σαφές ότι η Ελλάδα θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Καλούμε την Τουρκία να αποχωρήσει άμεσα από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη πολιτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δεν θα ανεχθούμε οποιαδήποτε πρόκληση εντός της ελληνικής ΑΟΣ, δήλωσε κατηγορηματικά στην ΕΡΤ ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπάρχουν και οι κινήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Θα πληροφορηθήκατε ότι υπάρχει μια νέα ναύτεξ σε σχέση με το Roots Race, το ερευνητικό σκάφος, το οποίο έχει δηλώσει υγεία σειρμάτου. Έχουν κλείσει τους πομπούς, έχουν κλείσει τους ασημάτους, έχουν κλείσει τα στίγματά τους και υποτίθεται ότι οι πληροφορίες λένε ότι έχει φύγει από την Ατάλεια και πηγαίνει σε ένα μέρος το οποίο έχουν δεσμεύσει οι Τούρκοι για έρευνες. Μιλάμε για μια συγκυρία και για μια ημέρα όπου υπάρχει ήδη δεσμευμένη περιοχή από την Τουρκία για το επόμενο 48ωρο στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου για ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Πόσο μας ανησυχεί αυτή η κατάσταση? Κύριε Πιταρά, όταν αποφασίσαμε για πρώτη φορά να ασκήσουμε μια αποφασιστική διπλωματία στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και με την Ιταλία και πρωτίστως με την Αίγυπτο, σταθμίσαμε, μετρήσαμε ποια θα ήταν η αντίδραση της Τουρκίας. Είναι προφανές ότι αυτό θα τους ενοχλούσε, δεδομένου ότι η ενέργεια αυτή πρακτικά εξουδετέρωνε το μόνο αίρισμα το οποίο είχε η τουρκική διπλωματία, που ήταν το ανυπόστατο και παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Υπό αυτές τις συνθήκες, εμείς ήμασταν πανέτοιμοι για την οποιαδήποτε αντίδραση εκ μέρους της Τουρκίας. Είναι κάτι το οποίο εμείς το παρακολουθούμε από πολύ κοντά. Είναι προφανές ότι το τουρκικό ερευνητικό μολονότι μπορεί να βγει και από το σύστημα εκπομπής «Παρακολουθείται από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό». Εμείς βρισκόμαστε σε πλήρη πολιτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Να το κάνουμε λίγο πιο σαφές, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Αυτό. Όταν πολιτική ετοιμότητα, το καταλαβαίνω, θα υπάρξει και αυτή η συνεδρίαση του Κισεία στις 12 το μεσημέρι. Όταν λέτε επιχειρησιακή ετοιμότητα, εννοείται ότι η πλειοψηφία του στόλου αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή, είναι στο Αιγαίο και επιτηρεί τις κινήσεις των Τούρκων? Η πλειοψηφία του στόλου είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή να βγει οπουδήποτε απαιτηθεί. Τα πλοία μας τα οποία περιπλέουν σε κρίσιμες περιοχές βρίσκονται ήδη στη θέση τους από μέρες. Εάν απαιτηθεί, θα υπάρχει και μεγαλύτερη ανάπτυξη του στόλου. Έχουμε φροντίσει κατά τρόπο ώστε σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο να είναι δυνατή η ανάπτυξη των δυνάμεών μας για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τόσο το ερευνητικό όσο και τα συνοδά πλοία. Θα υπάρξει μια ανάλογη αντίδραση. Είναι προφανές ότι εμείς δεν επιδιώκουμε οποιαδήποτε ένταση στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, η αποφασιστικότητά μας είναι δεδομένη. Όταν λέτε ότι θα υπάρξει ανάλογη αντίδραση, πώς την προσδιορίζετε? Σε ποια περίπτωση κιόλας? Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε μια διπλωματικά υποδέστερη θέση. Το γεγονός ότι έχει καταφέρει η Ελλάδα αφενός με τις διεθνείς συμμαχίες, περιφερειακές και ευρύτερες διεθνείς, να έχει τέτοιου τύπου διπλωματικά ερίσματα. Και αφετέρου,
η ίδια η σχετικώς δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η Τουρκία και εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει αναπτύξει μια εξαιρετικά μεγάλη στρατιωτική μηχανή σε πολλά σημεία της Ανατολικής Μεσογείου και η οικονομική της κρίση δημιουργούν συνθήκες κατά τις οποίες η Τουρκία ψάχνει διέξοδο. Αυτό το οποίο θα συμβεί είναι ότι στο μέτρο που πλέον είναι καθορισμένες οι ζώνες τις οποίες η ελληνική πολιτεία έχει να προστατεύσει κυριαρχικά, δεν θα ανεχθούμε οποιαδήποτε πρόκληση εντός των ζωνών αυτών. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι διεθνείς κανόνες οι οποίοι διέπουν την έρευνα. Όπως γνωρίζετε, εξεδόθη μια ναύτεξη η οποία έχει ισχύ μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα σχετικώς σύντομο διάστημα. Η αίσθηση που αποκομίζουμε είναι ότι θα υπάρξει ένας περίπλους εκ μέρους του ορού της ΡΕΙΣ και των συνοδών πλοίων. Εμείς θα παρακολουθούμε, θα είμαστε εκεί, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Είναι άλλο ο περίπλους που λέτε και άλλο το να ρίξει τα καλώδια και να αρχίσει τις έρευνες. Όπως αντιλαμβάνεστε, τουλάχιστον η παρούσα διακυβέρνηση έχει αναπτύξει ένα πλήρες πρωτόκολλο και σε ό,τι αφορά την αντίδραση που θα έχουμε, είτε πρόκειται για την ανάπτυξη των καλωδίων των ερευνητικών, είτε πρόκειται για ένα απλό περίπλου σε αποκλειστική οικονομική ζώνη. Έχουμε ένα πλήρες πρωτόκολλο, έχουμε ήδη αναπτύξει τη στρατηγική μας και όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή θα είναι εξαιρετικά αποφασιστική. Με σοβαρότητα, με σύνεση, αλλά με πολύ υψηλή αποφασιστικότητα. Πάντως, από αυτό βλέπουμε σήμερα, λόγω της μέρας και της επικαιρότητας, όπως καταγράφεται, τις εξελίξεις που έχουμε και αυτά που μας λέτε εσείς, εγώ δεν βλέπω κάποιο περιθώριο διαλόγου με την άλλη πλευρά. Επειδή υποτίθεται ότι περιμέναμε να συνέλθουν κάποια στιγμή και οι δύο αντιπροσωπείες Ελλάδας-Τουρκίας να καθίσουν κάτω από ένα τραπέζι και να συζητήσουν, να διαμορφώσουν μια ατζέντα ή να πούνε ότι πάμε στη Χάγη, για παράδειγμα. Αυτό τώρα όχι απλά απομακρύνεται, έχει μπει και τα φόπλακα. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Εκείνο το οποίο ισχύει, κύριε Πιταρά, είναι ότι η ελληνική πολιτεία είναι απολύτως έτοιμη για να υπάρξει ένας ουσιαστικός και επικοδομητικός διάλογος στη βάση πολύ συγκεκριμένων θεμάτων, δηλαδή τα θέματα τα οποία αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες και μόνο. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάς ενώ σου βρίσκεσαι υποπίεση, ταυτοχρόνως να συζητάς για θαλάσσιες ζώνες, αλλά να γίνονται και προκλητικές ενέργειες από την πλευρά του ενός μέρους. Θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά μία εκεχηρία για να μπορέσεις να συζητήσεις. Από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, μολονότι καταρχήν δήλωσε ότι επιθυμεί να έχει μία συνέχεια στις διερευνητικές διαδικασίες, αυτή τη στιγμή προσχηματικά υπαναχωρεί. Η επίκληση της σύνταξης του συμφωνητικού μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου δεν αποτελεί επαρκή λόγο. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα συγκατάνευσε στο διάλογο επειδή έχει μαζί της το διεθνές δίκαιο και θέλουμε να επιλύουμε ειρηνικά τις διαφορές, μολονότι η Τουρκία αφενός προέβη σε ένα ανυπόστατο εντελώς μνημόνιο με τη Λιβύη, εκμεταλλευόμενη ουσιαστικά την κυριαρχία που ασκεί στην κυβέρνηση της Λιβύης. Αφετέρου υπήρξε έκδοση ναύτεξη, οι οποίες ήταν παράνομες, αλλά ναι, είχαμε και το περιστατικό με την βέβυλη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Τέμενος. Παρόλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση με σταθερότητα στο διεθνές δίκαιο δήλωσε ότι θα επιθυμούσε την έναρξη αυτών των διερευνητικών διαδικασιών. Επιμένουμε ότι ο διάλογος είναι η μόνη λύση. Τον δρόμο τον δείξαμε και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Έχω την αίσθηση ότι η Τουρκία θα αντιληφθεί ότι οι διαφορές δεν επιλύονται με λεονταρισμούς στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς το οποίο να διέπεται από τον νόμο της ζούγκλας. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι και στο χέρι μας μερικά πράγματα. Έτσι, δηλαδή, αν για παράδειγμα τώρα έχουμε στο τραπέζι ένα Ελληνο-Αιγυπτιακό σύμφωνο, διορτάται κάποιος γιατί δεν κάνουμε, γιατί δεν κάναμε ένα αντίστοιχο και με την Κύπρο. Ουσιαστικά, και αν το δει κάποιος στο χάρτη, εγκλωβίζεις ή ακυρώνεις καθ' ολοκληρία πια το τουρκολιβικό σύμφωνο, γιατί περιλαμβάνεται και η Ρόδος και το Καστελόριζο μέσα, που υπάρχουν διάφορες σκιές ή κριτική. Την ξέρετε την κριτική. Αν θέλετε να συζητήσουμε για την κριτική, πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε. Όχι, κύριε Πιταρά. Έχω απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα τα οποία θα μου θέσετε. Εκείνο το οποίο θέλω να πω ότι είναι ότι η κριτική η οποία ασκείται είναι πάρα πολύ πρόχειρη, είναι στην πραγματικότητα μόνο μια πολιτική άσκηση για εφήμερα ωφέλη.
Την τελευταία εβδομάδα στην χώρα καταγράφηκαν 961 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση της κυβέρνησης για την επιβολή νέων μέτρων ώστε να ανακοπεί η αυξητική τάση της πανδημίας, επισήμανε την Τρίτη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση και ξεκαθάρισε ότι η προσκόμιση αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου για τους εισερχόμενους στη χώρα δεν ισχύει για τα παιδιά μέχρι 10 ετών. Από την έναρξη της πανδημίας στις 25 Φεβρουαρίου μέχρι τις 9 Αυγούστου έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 5.623 κρούσματα, εκ των οποίων τα 1.424 είναι σήμερα ενεργά. 1.146 άνθρωποι μας πήραν εξιτήριο από νοσοκομεία και 2.839 ανάρρωσαν κατοίκων, ενώ 214 δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, από την αρχή της πανδημίας, παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει στρατηγική της στα νέα δεδομένα. Πάντα όμως σε συνεννόηση με τους ειδικούς και με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Γι' αυτό και τις τελευταίες ημέρες προχώρησε στη λήψη επιπλέον μέτρων προκειμένου να ανακοπεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων. Όπως ανακοινώθηκε χθες, από τις 17 Αυγούστου είναι υποχρεωτική για την είσοδο στη χώρα μας η προσκόμιση αρνητικού μοριακού τεστ, PCR τεστ, που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν για όσους ταξιδεύουν με πτήσεις από τη Σουηδία, την Τσεχία, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Ολλανδία. Χώρες όπου διαφαίνεται από τα στοιχεία των στοχευμένων δειγματοληπτικών ελέγχων των τελευταίων ημερών που πραγματοποιούνται στις πύλες εισόδου μια αυξητική τάση των κρουσμάτων. Η τάση αυτή μάλιστα επιβεβαιώνεται και από τα δημόσια δεδομένα στην περίπτωση της Τσεχίας, του Βελγίου και της Ισπανίας. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι από αύριο είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν αρνητικό μοριακό τεστ προκειμένου να μπουν στη χώρα και επισκέπτες από τη Μάλτα, λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρείται στη χώρα αυτή. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, σε θέματα δημόσιας υγείας δεν χωράνε εκπτώσεις. Γι' αυτό και λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία τόσο των συμπολιτών μας όσο και των επισκεπτών. Και μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει, καθώς από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 9 Αυγούστου διεξήχθηκαν συνολικά στα σημεία εισόδου της χώρας 266.116 έλεγχοι σε σύνολο 2.162.251 εισερχομένων στη χώρα και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα από την 1η Ιουλίου, επαναλαμβάνω, είναι 508. Από αυτά 164 είναι ακόμη ενεργά, 243 έχουν επιστρέψει στη χώρα προέλευσής τους και 101 είναι πλέον μη ενεργά και παραμένουν στη χώρα μας. Όσον αφορά στα χερσαία σύνορα, υπενθυμίζεται η προσκόμιση αρνητικού μοριακού τεστ είναι υποχρεωτική για όλους και για τους Έλληνες πολίτες και για όσους έχουν άδεια διαμονής από τις 17 Αυγούστου. Το τεστ πρέπει να έχει διενεργηθεί στη χώρα προέλευσης, όχι δηλαδή στην Ελλάδα, μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδο στη χώρα μας. Επιπλέον, από τις 16 Αυγούστου, ο αριθμός των εισερχομένων από το συνοριακό σταθμό Κακαβιάς περιορίζεται στα 750 άτομα την ημέρα. Θα μπορούν δηλαδή να συμπληρώσουν το PLF και να πάρουν QR code μόνο οι πρώτοι 750 που θα κάνουν τη διαδικασία. Επιπρόσθετα, από τις 16 Αυγούστου υπάρχει και υποχρέωση 7ήμερης απομόνωσης κατοίκων για όλους τους ερχόμενους από Αλβανία. Στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι η υποχρέωση για αρνητικό τεστ τόσο στα χερσαία σύνορα όσο και στα αεροδρόμια δεν ισχύει για παιδιά μέχρι 10 ετών. Άρα, παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2011 και μετά δεν χρειάζεται να έχουν αρνητικό μοριακό τεστ για να εισέλθουν στη χώρα. Μέτρα περιορισμού της διασποράς του ιού δεν λαμβάνονται όμως μόνο στις πύλες εισόδου. Όπως ανακοινώθηκε χθες, αναστέλλονται οι συναυλίες, οι παραστάσεις και κάθε δημόσια εκδήλωση στην οποία οι συμμετέχοντες είναι όρθιοι. Στις υπόλοιπες εκδηλώσεις που οι συμμετέχοντες κάθονται, ακολουθούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι σε ισχύ. Επιπλέον από σήμερα και μέχρι τις 24 Αυγούστου, απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7 το πρωί. Στις περιφέρειες Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας και στους δήμους Μυκόνου, Πάρου, Σαντορίνης, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου και Κο. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει δραστηριότητες υπηρεσιών, εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης ΚΑΔ 5610, παροχής ποτών ΚΑΔ 5630
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις catering CAD 5621, εκμετάλλευση κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων γάμων και συναφών CAD 9329-1103 και διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων CAD 9329-1901. Του περιορισμού εξαιρούνται οι υπηρεσίες delivery και take away χωρίς πώληση αλκοόλ. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση δεύτερης παράβασης αναστολή λειτουργίας για 20 μέρες. Τα νέα μέτρα προφανώς και θα ελέγχονται ως προς την εφαρμογή τους, ακριβώς όπως συμβαίνει και με τα εφιστάμενα. Όχι με διοκτική, τιμωρητική ή άλλη διάθεση, αλλά γιατί μόνο με τη συνεπή εφαρμογή των μέτρων θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Οι έλεγχοι θα ενταθούν τα επόμενα 24 ώρα. Κάθε απόφαση είναι σημαντική. Ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες, που είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της πανδημίας. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συνεπείς ως προς την εφαρμογή των μέτρων και το 15 Αύγουστο. Για τα φαινόμενα χαλάρωσης, όσο ασήμαντα και αν πιστεύουμε ότι είναι, δρούν αθρηστικά, τροφοδοτώντας την ίδια την πανδημία. Αντίθετα, οι αποστάσεις, η χρήση μάσκας, το πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή του συνωστισμού σπάνε την αλυσίδα μετάδοση του ιού. Και αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να κάνουμε. Να σταματήσουμε τη συμπεριφορά μας στη διασπορά του ιού, για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι σε μερικές ημέρες με ένα ισχυρό δεύτερο κύμα της πανδημίας. Σας ευχαριστώ. Καλή Παναγία σε όλους. Η Ρωσία ανέπτυξε το πρώτο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο Ρώσος Πρόεδρος στη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με μέλη της κυβέρνησης που αναμεταδόθηκε από την τηλεόραση και πρόσθεσε μάλιστα ότι εμβολιάστηκε μία από τις χώρες του σήμερα το πρωί για πρώτη φορά στον κόσμο, πήρε έγκριση ένα εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού, δήλωσε ο Πούτιν. Γνωρίζω πως είναι αρκετά αποτελεσματικό, πως δίνει ανοσία διαρκεία, σημείωσε. Μία από τις χώρες μου έκανε αυτό το εμβόλιο. Συμμετείχε στα πειράματα, δήλωσε επίσης ο Ρώσος Πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κόρη του ανέβασε λίγο πυρετό και αυτό ήταν όλο. Ο Πούτιν ανακοίνωσε πως το Ρωσικό Υπουργείο Υγείας χορήγησε κανονιστική έγκριση στο εν λόγω εμβόλιο που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Καμαλάγια της Μόσχας έπειτα από λιγότερο 2 μήνες δοκιμών σε ανθρώπους. Για την θωράκιση των δομών υγείας των νησιών παραδόθηκαν από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θάλαμη απομόνωσης και υποδοχής ασθενών και στα νοσοκομεία Καλύμνου και Καρπάθου καθώς και στα κέντρα υγείας Αστυπάλαιας και Πάθμου όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Η θάλαμη απομόνωσης και υποδοχής ασθενών συνιστούν κρίσιμο εξοπλισμό για την ιατρική θωράκιση ασθενών, επισκεπτών και νοσηλευτικού προσωπικού. Το διήμερο που προηγήθηκε στις τελευταίες 2 μέρες σε 4 νησιά μας, 2 νοσοκομεία και 2 κέντρα υγείας. Αναφέρομαι σε Κάλυμνο, Κάρπαθο, Αστυπάλαια και Πάτμο. Παραδόθηκαν από την περιφέρεια στο πλαίσιο της θωράκισης των δημόσιων δομών υγείας. Αυτό που από το Μάρτιο με πάρα πολύ επιμονή και με μεγάλη αφοσίωση έχουμε θέσει ως προτεραιότητα, παραδόθηκαν θάλαμοι απομόνωσης. Στα νοσοκομεία Καλύμνου, το Βουβάλιο, και στην Κάρπαθο το νέο νοσοκομείο, αυτό που ανεγέρθη με χρηματοδότηση 100% από τους ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειάς μας. Εκεί μεταφέρθηκε τις τελευταίες μέρες, από όσο γνωρίζω, η λειτουργία της δημόσιας υγείας του νησιού και παραδόθηκαν εκεί κατευθείαν, στο νέο νοσοκομείο δηλαδή της Καρπάθου, το κτίριο αυτό το οποίο ξαναλέω ότι είμαι χαρούμενος που παίρνει ζωή, γιατί ήταν ένα στοίχημα. Μόλις είχα αναλάβει περιφερειάρχη, ήταν και η πρώτη υπογραφή που είχα βάλει το 2014 για την εξασφάλιση όλων των πόρων, για την υλοποίηση αυτού του έργου. Στην Αστυπάλαια και την Πάτμο, στα κέντρα υγείας. Μαζί με τους σταθμούς μοριακού ελέγχου, μαζί με τους σύγχρονους αναπνευστήρες, μαζί με τους κλωβούς αρνητικής πίεσης, μαζί με το υγειονομικό υλικό, μαζί με την τηλεϊατρική, μαζί με την εκπαίδευση δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων,
πλησιάζουμε στην κορύφωση ενός μεγάλου σχεδίου βελτίωσης των συνθήκων της, του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονται γιατροί και νοσηλευτές και προσφέρουν υπέροχες υπηρεσίες που μέχρι στιγμής νομίζω μας κάνουν όλους περήφανους και είμαστε στο πλευρό τους και το δείχνουμε αυτό στην πράξη μαζί με τις δομές υγείας, κέντρα υγείας και νοσοκομεία, τα 7 νοσοκομεία της περιφερειάς μας και τα δεκάδες κέντρα υγείας. Ιδιαίτερη θέση έχει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ πολύ περισσότερο για τους νησιώτες, ενώ περισσότερο από την υπόλοιπη Ελλάδα, έχει ένα κρίσιμο ρόλο σε όλο αυτό που λέμε δημόσιο σύστημα υγείας και εκεί η συνεργασία μας με τη διοίκηση ήταν συνεχής και μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε, να προμηθευτούμε μέσα σε μια περίοδο πολύ δύσκολη σε ό,τι αφορά την ανέβρεση των υλικών αυτών, όπως η κλοβή αρνητικής πίεσης που τον Απρίλιο που αρχίσαμε να αναζητούμε είχαμε αρχική ημερομηνία παράδοσης τέλη Νοεμβρίου με Δεκέμβριο και εμείς μπορέσαμε τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου να παραδώσουμε τους κλωβούς αρνητικής πίεσης υπερσύγχρονους στο ΕΚΑΒ που μέχρι τότε λειτουργούσε με έναν για όλη την Ελλάδα αλλά και άλλον εξοπλισμό, τα monitors τα οποία αναπνευστήρες, φορητοί, monitors και όλα αυτά τα οποία καθ' υπόδειξη της διοίκησης αφού ζητήσαμε τις ανάγκες και μπορέσαμε να τα προμηθευτούμε και να τα παραδώσουμε. Περνάμε σε μια νέα δύσκολη φάση αυτής της πολύ μεγάλης κρίσης, της πανδημίας. Οι τελευταίες μέρες, η τελευταία εβδομάδα, το τελευταίο δεκαήμερο θα έλεγα σε όλη την Ευρώπη έχει σημάνει συναγερμός. Όλες οι χώρες αναθεωρούν ή αν θέλετε καθημερινά τροποποιούν το σχέδιό τους όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό επηρεάζει τη ζωή όλης της Ευρώπης. Εμάς έχει την ιδιαιτερότητα, την επιπλέον, αν θέλετε, επίπτωση ότι επηρεάζει το τουρισμός. Επηρεάζει το τουρισμός καθοριστικά. Ύστερα από αίτημα των κατοίκων της Χάλκης και του Δημάρχου Χάλκης κ. Άγγελου Φραγκάκη, με παρέμβαση του βουλευτής ο Δεκανής Ιωάννης Παπάς, στον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στη συνεννόηση με το Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας Blue Star κ. Παπα-Νικολάου, προσθέθηκε και στο νησί της Χάλκης στην προγραμματισμένη εκτοπλοϊκή γραμμή Ρόδο-Σιτία, που ξεκίνησε από σήμερα 11/8 με το καράβι Express Pegasus. Η ανάγκη των Χαλκητών για την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Κρήτη γίνεται πραγματικότητα για την φετινή θερινή περίοδο. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου η παράλληλη προς την γέφυρα του ποταμού Μάκαρη, οδό στη θέση Χαράκη. Η κατασκευή της ξεκίνησε το περασμένο Ιούνιο και περαιώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς σε διάστημα μόλις 2 μηνών, παράλληλα με την κατασκευή της νέας γέφυρας, έργο το οποίο επίσης προχωρά ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος. Τη νέα παρακαμπτήρια οδό που θα εξυπηρετεί την κυκλοφορία μέχρι ώστε ολοκληρωθεί η κατασκευή της νέας γέφυρας επιθεώρησε σήμερα το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Πρόκειται για το ένα από τα 3 παράλληλα έργα που δημοπρατήθηκαν μαζί μετά την κατάρρευση της γέφυρας τον περασμένο Νοέμβριο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και το πρώτο που ολοκληρώνεται. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Θα είμαστε μαζί ξανά στις 12 για την σύντομη ενημέρωσή σας. Έως τότε να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.